Και μπράβο σου, είσαι έξυπνη. Τώρα που βλέπω το πρόσωπό μου, μάλλον από την πούδρα που έχω βάλει από πάνω, σαν να έχει σκουρίνει λίγο. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο ή αλλιώς βίντεο. Πολύ μεγάλη χαρά έχω σήμερα γιατί θα δοκιμάσω καινούργια προϊόντα και αυτού του τύπου τα βίντεο δοκιμάζουμε μαζί καινούργια προϊόντα που και για μένα είναι πρώτες εντυπώσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Συν ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ οικονομική, έχει κάνει μεγάλο άλμα, έχει τεράστια άνοδο στην ποιότητα, vegan πολλά της προϊόντα πια, parabens free. Φυσικά θα μιλήσουμε για την Essence. Πάμε να κάνουμε λίγο priming στο πρόσωπό μας. Θα χρησιμοποιήσω από Essence και από τη σειρά Skin Loving Sensitive αυτό εδώ το primer, το οποίο ούκο λίγες φορές το έχω δείξει, γιατί αυτό μου αφήνει ένα δέρμα πάρα πολύ απαλό, ενυδατωμένο και όχι λιπαρό. Για foundation έχω ένα όλο καινούριο στην αγορά, είναι το Essence Fresh and Fit Foundation, το οποίο εμπεριέχει νιασιναμίδη και αυτό είναι που μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Είναι, κρατάει μέχρι 12 ώρες και είναι η σύστασή του vegan. Αυτό υποστηρίζω ότι είναι ελαφρύ, έχει μια φυσική λάμψη και έχει σύμπλεγμα βιταμινών, βιταμίνης ε, βιταμπ και νιασιναμίδη, μεσαίως υψηλή κάλυψη και διαρκεί 12 ώρες. Για πάμε να δούμε. Η σύστασή του έχει ως εξής. Το βλέπεις? Είναι όχι πολύ liquidy, δεν είναι πολύ υδαρές. Είναι ένα κανονικό foundation. Ο τρόπος με τον οποίο θα απλώσω τη βάση μου σήμερα είναι με αυτό εδώ το σφουγγαράκι από τη μία πλευρά, το οποίο αυτό το σφουγγαράκι δεν είναι Essence, αλλά είναι καινούριο, το βλέπετε άθικτο. Είναι W7. Και από την άλλη πλευρά θα δοκιμάσω αυτό εδώ, το οποίο σας το έχω δείξει σε mini βιντεάκι στο Instagram. Αν δεν με ακολουθείς και εκεί να πας. Πολύ μαλακό, πολύ απαλό, γιατί όταν είχα πάρει πάλι στο παρελθόν ένα σφουγγαράκι από Essence, ένα ροζ σε σχήμα σταγόνας, ήταν ακριβώς σαν το Beauty Blender, δεν μου άρεσε, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρό. Αυτή είναι η μία πλευρά με foundation και αυτή είναι χωρίς. Είναι όντως μέτρια κάλυψης, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, απλώνεται πανεύκολα, είναι σαν ενυδατική κρεμούλα. Βέβαια, βλέπω ότι το τελείωμα, χαρά μου το βλέπω αυτό, δεν είναι πάρα πολύ λαμπερό, ούτε πολύ dewy, δεν γυαλίζει δηλαδή. Είναι πολύ φυσικό προς ματ, ανάλαφρο ματ. Επειδή ήδη έχω το χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, να σας πω ότι μου αρέσει πολύ. Όμως μου αρέσει να το χρησιμοποιώ με προϊόντα, να, όπως αυτό καλή ώρα, που έχουν μια ενυδατική σύσταση, πιο ενυδατική. Με ματ δεν θα το τολμούσα, γιατί αυτό ήδη είναι στεγνό και νομίζω ότι θα μου το έκανε πιο δύσκολο. Και νομίζω ότι η πλευρά αυτή, με αυτό εδώ το πολυεργαλείο, νομίζω ότι είναι λιγάκι πιο υψηλής κάλυψης. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς κάτι από εκεί. Νομίζω ότι αυτή η πλευρά είναι λίγο πιο, ναι, υψηλής κάλυψης. Θα συνεχίσω με concealer και δεν είναι από την εταιρεία Essence. Είναι το μόνο προϊόν σήμερα σε αυτό το βίντεο μαζί με αυτό εδώ το σφουγγαράκι, το οποίο δεν είναι από Essence. Είναι από εταιρεία Wet n Wild και είναι το καινούριο concealer, το οποίο ακούει στο όνομα Incognito. Incognito δηλαδή. Το έχω στην απόχρωση Light Beige και από ό,τι διάβασα είναι ένα μεσαίας προς υψηλής κάλυψης concealer, το οποίο είναι πολύ σταθερό και το οποίο έχει πολλά καλά για το δέρμα. Και πάμε να το δούμε και στην πράξη. Η απόχρωση μου αρέσει γιατί ενώ είναι ανοιχτή, νομίζω ότι έχει και κάτι, έναν υποτόνο λίγο ροδακινή. Θα γνωρίζετε φυσικά, το έχω πει πολλές φορές, το έχω δείξει και στο βίντεο με τα concealer, ότι το προηγούμενο, το Photo Focus, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Στεγνώνει ματ, το νιώθω δηλαδή στο χέρι μου, είναι μέτρια κάλυψης. Για μένα δεν χρειάζεται παραπάνω, αν θες λίγο παραπάνω το χτίζεις.
Να σας πω ότι έχω τελειώσει την εφαρμογή του concealer εδώ και κάποια ώρα, γιατί έκανα μια δουλειά μέσα, χτύπησε το τηλέφωνο, κάπως μίλαγα. Και έρχομαι να το δω για να το, πριν το σετάρω, να δω τι έχει γίνει κάτω από την περιοχή. Και το βλέπω άθικτο, παιδιά. Δεν έχει μπει σε λεπτές γραμμές. Είναι όσο σταθερό πρέπει, χωρίς να ξηραίνει την περιοχή. Λοιπόν, πάμε να σετάρουμε την περιοχή. Έχω δύο πούδρες. Η μία είναι αυτή η οποία σας την έχω δείξει και στις πούδρες. Δεν είναι από τις πολύ αγαπημένες μου. Και το πρόβλημά μου είναι ότι η απόχρωσή της, το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι η απόχρωσή της είναι αρκετά σκούρα. Είναι nude. Τη βλέπεις? Εντελώς nude. Που σημαίνει ότι κάτω από τα μάτια είναι απαγορευτικό αυτό. Το μόνο που θα σετάρω είναι το πρόσωπό μου. Το οποίο δεν με νοιάζει και να σκουρίνει λίγο. Δεν κάνει κάτι κακό σε πόρους, λεπτές γραμμές. Δεν ξέρω αν κάνει και κάτι καλό βέβαια, αλλά κακό δεν κάνει. Για την under eye area θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την πούδρα, η οποία ονομάζεται, είναι από τη σειρά Skin Loving Sensitive και είναι αυτή η πούδρα που έχουμε δει μαζί και σε βίντεο πρώτων εντυπώσεων και γενικώς έχουμε δει αρκετά. Σήμερα θα την πάρω με αυτό εδώ το σφουγγαράκι, το Multi Use από Essence και θα σετάρω την περιοχή μόνο κάτω από τα μάτια. Ελάτε να πάμε να ζεστάνουμε λίγο το πρόσωπο, γιατί όπως καταλαβαίνετε έτσι δεν μπορώ να εμφανιστώ πουθενά. Είμαι κατασπρή και κατάχλωμη. Έχω τρεις μπρονζοπούδρες αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Αυτή εδώ, η Sun Club Matte Bronzer, το οποίο είναι ένα bronzer λίγο πιο θερμό. Sun Club Natural Glow, το οποίο είναι λιγάκι προς το ψυχρό. Και έχω και The Glowing Golds, το οποίο είναι τελευταίο bronzer. Είναι ψημένο και είναι αρκετά θερμό. Εντάξει, μυρίζουν φανταστικά, μυρίζουν καρύδα. Θα πάρω το θερμό αυτό και το ψυχρό αυτό. Το βλέπεις και τη διαφορά, έτσι? Είναι ξεκάθαρη. Θα έρθω να τα παντρέψω και θα τα βάλω μαζί στο πρόσωπο. Και μπράβο σου, είσαι έξυπνη. Τώρα που βλέπω το πρόσωπό μου, μάλλον από την πούδρα που έχω βάλει από πάνω, σαν να έχει σκουρίνει λίγο. Δεν θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα είναι αυστηρό. Όχι, θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα είναι ολούθε και παντούθε. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα τόσο καλά και συγκινητικά σχόλια στο προηγούμενο βίντεο. Πολύ με συγκινήσατε, αλήθεια δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές αναρωτιέμαι. Με τόσο καλά που μου γράφετε. Είναι δυνατόν για μένα, λέτε? Είμαι εγώ τόσο καλός άνθρωπος, τόσο υπέροχος? Να είστε πάρα πολύ καλά. Βέβαια να ξέρετε ότι δεν είμαι μόνο αυτό, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν και τις σκοτεινές και τις κακές πλευρές. Το θυμό, όταν θυμώνουν, όταν ευριάζουν. Αυτό δεν μου πολύ άρεσε γιατί ήταν πολύ ψυχρό, αυτό γιατί ήταν πολύ θερμό. Κοίτα να δεις τώρα που ανακατεύοντάς τα, βρήκα το τέλειο bronzer. Και τι άλλο σου έχω, γιατί σου έχω καινούριο ρούζ. Και επιτέλους πήρα ένα ρούζ το οποίο δεν έχει απόχρωση πορτοκαλοροδακινή. Δεν είναι καταπληκτικό, πες, δεν συγκινείσαι? Εγώ είχα βαρεθεί να τα βλέπω. Λοιπόν, λέω τώρα μπήκε χειμώνας, φθινόπωρο. Έλα να πάρεις κάτι λίγο που να είναι λίγο πιο ροζμόβ. Πήρα το ρούζ από Essence Blush Lighter. Το βλέπεις? Έχει αυτή εδώ την πάρα πολύ ωραία απόχρωση και είναι ρούζ μαζί με highlighter. Γι' αυτό και λέγεται gradient αυτό το powder blush. Εγώ τι κάνω? Φαντάζομαι πως κάνουν και όλος ο κόσμος. Θα τα πάρω μαζί αυτά. Πήρα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν έχει απόδοση τρελή αυτό. Και πάω, α όχι. Όχι, έχει πολύ καλή απόδοση. Πολύ normal εννοώ, λίγη, που αυτό για μένα, για ρούζ είναι καλό. Εγώ θα το κάνω και λίγο draping. Τι θυμάστε τη μέθοδο, τη draping, που το παίρνεις από εδώ το ρούζ και το φτάνεις μέχρι εδώ. Πλάκα έχει, ναι. Την κάνω. Λοιπόν, θα σου είμαι ειλικρινής. Το προϊόν αυτό το χρησιμοποίησα εχθές. Δεν άδικα, μόλις τα είδα. Λέω, αυτό με ενδιαφέρει. Μιλάμε για αυτό εδώ το Brow Styling Soaping Set. Το βλέπεις? Το οποίο είναι αυτό το κλασικό που είναι της μόδας το σαπούνι. Είπαμε που τα θέλουμε όλοι αναψωμένα τα φρύδια μας, να κοιτάνε πολύ ψηλά, τα θέλουμε πολύ περήφανα τα τελευταία χρόνια. Και έχει μέσα και αυτό εδώ το σπουλάκι που μόλις το είδα δεν μου γέμισε το μάτι, αλλά τελικά είναι καλό. Και άκου να δεις πώς το χρησιμοποιείς αυτό το προϊόν. Πας και βρέχεις το σπούλι. Και έτσι όπως είναι νοτερό και νοπό, πας και το τρίβεις μέσα στο σαπούνι σου.
μέχρι να πάρεις το προϊόν που θες. Παίρνεις προϊόν και ξεκινάς να χτίζεις τα φρύδια. Βλέπεις, η σειρά που κάνω σήμερα το μακιγιάζ δεν είναι η γνωστή μου σειρά. Λοιπόν, αυτό τώρα τι γίνεται. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη, παιδιά. Το φόρεσα χτες και μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίτα τα πώς θα σταθεροποιεί. Μη σου πω ότι μ' αρέσει περισσότερο και από το Glue Nix. Κοίτα, 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 κοίτα. Επειδή είναι σαπούνι, καταρχήν είναι πολύ εύκολο να κάνεις, να τα στυλάρεις τέλος πάντων, να κάνεις το styling. Και μετά μένουνε χωρίς να κουνηθούνε ούτε τσικ, και αφού έχουν κολλήσει και έχουν σταθεροποιηθεί περισσότερο, δεν γίνεται. Θα πάρω τα γνωστά μου αυτά τα πινελάκια για να κάνω τις τριχούλες μου. Εγώ όμως θα χρησιμοποιούσα πάρα πολύ με μεγάλη ευχαρίστηση στο medium brown αυτό εδώ από το Tiny Tip Precise, το οποίο ήταν κάποτε αγαπημένο μου. Όμως νομίζω ότι κάτι έχει πάθει, η απόχρωση έχει οξυδωθεί, τελειώνει, δεν βγαίνει άλλο, μου είναι πολύ σκούρο. Δεν θα το χρησιμοποιήσω, συγχωρέστε με. Θα απευθυνθώ στο αγαπημένο μου Lift and Snatch από NYX, γιατί αυτό ξέρουμε και αυτό εμπιστευόμαστε. Μη σε τρομάζει, σε έχω φέρει κοντά, μη σε τρομάζει αυτό το φρύδι το έντονο. Είναι τόσο έντονο γιατί ακόμα δεν έχει γίνει το μακιγιάζ των ματιών. Όταν θα γίνει το μακιγιάζ των ματιών, τότε δεν θα σου φαίνεται τόσο έντονο. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μάτια μας. Θα χρησιμοποιήσω φυσικά μία από τις αγαπημένες μου παλετίτσες, το γνωρίζετε όλοι πια. Στη συγκεκριμένη σήμερα θα χρησιμοποιήσω την Bronzed This Way παλέτα. Έχω ελαφρώς βρέξει το πινέλο μου. Έχω ανακαλύψει ότι αν βρέξεις και το πινέλο, το φτάνει σε άλλη διάσταση. Και θα πάρω το χρώμα αυτό, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Τα δύο κοκκινοπά bronze χρώματα. Και θα ξεκινήσω αυτή τη φορά με το καπάκι και όχι με τις κόνχες. Βρέχοντας λοιπόν το πινέλο σου, έχεις τη μέγιστη απόδοση της σκιάς πρώτον, και δεύτερον δεν έχεις fallout. Λοιπόν, θα πάρω το καφέ που κοκκινίζει και θα πάω λιγάκι συνδυαστικά, μάλλον όχι, θα πάρω και αυτό που κοκκινίζει και το καφέ καφέ και τα δύο, και θα έρθω σιγά σιγά να σβήσω την περιοχή γύρω γύρω από αυτό που έχω κάνει. Είδα εχθές έναν εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Είδα ότι ήμουν έγκυος, γέναγα, δεν ήξερα σε ποιο μευτήριο γεννάω. Μόλις πήγα εκεί μου είπαν ότι δεν μπορείς να κάνεις κεσαρία. Βασικά δεν ξέρετε τα βασικά για μένα, έτσι. Σας κάνω ένα μικρό πρόλογο για να καταλάβετε πόσο σοβαρός ήταν ο εφιάλτης που είδα. Τρέμω. Όταν λέμε τρέμω, τρέμω. Ακόμα και τώρα έχω γεννήσει δύο παιδιά και πάλι αν με ρωτήσεις ποιο είναι ο εφιάλτης σου, είναι η γέννα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έβλεπα όνειρα εφιάλτες ότι γεννάω. Άκου να δεις, έχω τρομερό πρόβλημα και τρομερή φοβία με τα γυναικότα. Να, τι παρέλειψα να σας πω στο προηγούμενο βίντεο. Να φανταστείτε ότι όταν έμεινα έγκυος, το πρώτο πράγμα που είπα στο γιατρό, είπα ότι αν τη γεννήσω με κεσαρική, το παιδί αυτό θα το φάω. Εννοείται ότι γέννησα με κεσαρική, φοβάμαι πάρα πολύ τη διαδικασία αυτή. Και συχνά πυκνά στον ύπνο μου, βλέπω ότι ενώ έχω κλείσει ραντεβού να γεννήσω με κεσαρική κανονικά, συγγνώμη, διότι έπρεπε να αδειάσω βίντεο από μέσα, έβαλα την κορδέλα μου διότι δεν μπορώ να μου πέφτει τίποτα στο πρόσωπο, παίρνω αυτό εδώ με αυτή εδώ την ανοιχτή σκιά για να μπλεντάρω αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Τι σας έλεγα, α ναι, στον εφιάλτη μου λοιπόν πάω να γεννήσω κανονικά με κεσαρική. Και όταν φτάνω εκεί, μου λένε οι γιατροί, λυπάμαι, δεν υπάρχουν τα σωστά μηχανήματα, δεν υπάρχουν τα λεπίδια, τα κοπίδια, δεν ξέρω εγώ τι δεν υπάρχει, και θα πρέπει να γεννήσεις κανονικά. Αν δεν το είχαμε πει, τι κρίμα, κουκουτσά, έκπληξη. Και εκεί πάντα, στο άγχος ότι πάω τώρα να γεννήσω, να το βγάλω έτσι, ξυπνά από τον εφιάλτη. Έχω θέμα. Καταλαβαίνω ότι εσύ θα λες από μέσα σου γιατί το λες αυτό, η φύση είναι αυτή, μας έχει δημιουργήσει έτσι για να γεννάμε κανονικά, τι ωραία, τι καλά. Στο γυναικολόγο πάω για να μου κάνει test pap και δεν μπορώ να κάτσω κανονικά έτσι. Κάθομαι στα πλάγια, κάθομαι από εδώ, από εκεί. Δεν το έχω ρε παιδί μου, απλά. Τέλος. Τώρα θα πάρω ένα μολυβάκι από Essence. Θα πάρω το μολύβι αυτό. Είναι από τη σειρά τη Long Lasting και είναι στην απόχρωση Black Fever. Είναι 18 ώρες λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι 18 ώρες, πάντως είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό.
Λοιπόν, θα πάω εγώ και τι θα κάνω. Θα πάω να κάνω μία γραμμούλα εδώ, έτσι, η οποία θέλω να είναι πολύ, μα πολύ σύριζα στις βλεφαρίδες μου. Και με ένα πινελάκι, το οποίο είναι αυτό το πινελάκι του eyeliner, το υπογωνία, θα πάω και θα φτιάξω τη δική μου γωνία. Λίγο θα το σβήσω, λίγο θα το τραβήξω και θα κάνω ένα, ας πούμε, eyeliner, αλλά με αυτό το μολυβάκι. Συνεχίζω και βάζω τη μάσκαρα από Essence, την Curl and Hold. Πάρα πολύ ωραία και για όγκο, αλλά και για curling, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο των αγαπημένων. Την έχω αγαπήσει πολύ τελευταία. Έτσι ξαφνικά, κοίτα τι ωραία, ε! Τελείωσα το μακιγιάζ των ματιών. Στην κάτω υγρή γραμμή έβαλα αυτό, έβαλα ένα μολύβι από Essence στην απόχρωση από τα Long Lasting, από τη Long Lasting σειρά, την απόχρωση Rosy Goldy. Είναι ένα μολύβι Rose Gold. Έβαλα λίγο μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες όπου είχα ένα τύχημα. Μου πήγε από κάτω από τα μάτια, έπρεπε να ξεβάφω με μπατονέτα. Και φυσικά έβαλα βλεφαρίδες γιατί ήθελα να σας δείξω και να σας μιλήσω για αυτή εδώ την κόλλα, Lash Glue Precise Application. Έρχεται σε αυτή εδώ τη συσκευασία, βγαίνει άσπρο. Όταν το απλώνεις πάνω στην βλεφαρίδα σου, αρχίζει και γίνεται μπλε, μέχρι που κάποια στιγμή εξαφανίζεται και κολλάει απίθανα. Είναι από τις καλύτερες, για να μην σου πω η καλύτερη, που έχω βάλει ποτέ Lash Glue. Τώρα είδα και λυμπίστηκα αυτό εδώ το κραγιόν. Είναι μια σειρά καινούρια, η οποία σειρά λέγεται Cool Collagen. Εγώ έχω την απόχρωση 202 My Mind. Είναι μια απόχρωση Nude Rose. Τι άλλο θα έπαιρνα εξάλλου. Νομίζω πως το παράκανα. Δεν πειράζει όμως. Θα το αφήσω έτσι παρακαμωμένο. Πάμε να δούμε αυτό το κραγιονάκι τι λέει. Όπως βλέπετε, κυλάει επάνω, πάει σφαίρα. Καλά, το χρώμα για μένα είναι τρομερό. Το nude που ροζίζει, όπως ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου. Πάρα πολύ ενδατικό. Όπως βλέπετε, έχει και απόδοση. Φαντάζομαι δεν θα κρατάει όλη μέρα αυτό. Ωραία μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το νιώθω. Κάτι νιώθω τώρα. Αρχίζει σαν μέντα, σαν κάτι να μου τα τριτριλίζει, να μου τα τσούζει. Το foundation στέκεται στη θέση του απόλυτα. Δεν τονίζει καμία λεπτή γραμμή, κανένα πόρο. Μ' αρέσει και το ρουζ. Πάρα πολύ, να σου είμαι ειλικρινής. Καλά, εντάξει, για τις σκίες δεν το συζητώ, τις ήξερα. Μ' αρέσει και το κραγιόν. Θα σου πω ότι με αυτό είμαι ενθουσιασμένη. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό για τα φρύδια. Κοιτάξτε πώς στέκονται εκεί. Σφουγγαράκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ και το κονσίλερ. Εννοείται, όπως πάντα, θα σας ενημερώσω πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Σας φιλώ, αγαπημένοι μου, σας φιλώ, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας φάνηκε χρήσιμο και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας στέλνω άπειρα και αμέτρητα φιλιά. Μην ξεχνάς να κάνεις like και subscribe αν σου αρέσει αυτό το βίντεο. Bye, boy!